Να πούμε λίγο έτσι για την εμπειρία σου για το Ρίο, έτσι εντάχει, δηλαδή ξέρουμε ότι τα είπες και σε άλλες συνεντεύξεις, ο κόσμος ξέρει ενώ ότι εκείνη τη μέρα κατάφερες να μπεις σε έναν τεράστιο τελικό, αλλά πέμας έτσι και εμάς λίγο, γιατί μας αξίζει και εμάς σαν εκπομπούλα, να έχουμε και εμείς έτσι συναισθήματα από εκείνη τη μέρα, τη σημαντική μέρα. Ας το να μιλήσει τον. Βεβαίως, έκανα τον πρόλογο. Παρέτω. Εντάξει, στο Ρίο ο στόχος ήταν από την αρχή να μπω σε έναν τελικό. Πήγα εκεί με στόχο να είμαι σε έναν τελικό. Γιατί όπως είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, όπως έχεις πει, στο Λονδίνο το 2012 ήρθα 13ος και 12 περούσαν τελικό, οι 7 εκατοστά. Οι 7 εκατοστά δεν πέρασαν στον τελικό. Και το είχα αποθυμένο να το πούμε. Προσωπικό στίχη. Ναι. Είπα ότι σε αυτήν την Ολυμπιάδα θα πάω και ο στόχος θα είναι μόνο τελικός. Το μόνο που είχα περάσει στη 12η, πλέον δεν με απασχολούσε κάτι τι θέση δεν θα έπρεπε. Δεν περίμενες τίποτα περισσότερο. Όχι, γιατί έφυγε και το ικανοποίησε ότι ο στόχος επετέχθη. Ναι. Μόλις πέρασε τον τελικό, μετά από πολύ χαρά οι γονείς μου που ήταν στην Κερκίδα, όλοι τα αδέρφια μου, η αδερφή μου, η Καρολίνα. Εντάξει, συγκινήθηκαν όλοι, με είδαν, μου μίλησαν. Μετά τους είπα εντάξει, τώρα πλέον πάω να ξεκουραστώ και αύριο θα είναι άλλη μέρα, τους είπα. Και μπήκα στον τελικό και βγήκε η 8η θέση. Τι περισσότερο να ζητούσα. Τι περισσότερο. Ήμουν πολύ χαρούμενος. Εντάξει. Άρχισα να το συνειδητοποιήσω, πέρασα λίγες μέρες. Αλλά μέρα με τη μέρα συνειδητοποιούσα και που μου έλεγαν είσαι 8ος Ολυμπιονίκης. Γιατί με την 8η θέση πλέον ονομάζεσαι Ολυμπιονίκης. Εντάξει, είναι μια μεγάλη χαρά που δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου από τον καιρό που ξεκίνησα ότι μια μέρα θα ήμουν Ολυμπιονίκης. Να σου πω, Απόστολε, σχετικά εσύ άργησες να μπεις στον αθλητισμό. Δηλαδή, πόσο ήσουν, 14, 15 χρονών. 14. Στο στίβο δεν μπορείς να ξεκινήσεις πιο γρήγορα. Γιατί? Είναι πολύ δύσκολο. Πρώτη γυμνασίου είναι πολύ μικρή για να ξεκινήσω. Mm-hmm. Επειδή είναι τεχνικά αγωνίσματα, πάντα μιλώ για τα αγωνίσματα μας. Ναι. γιατί πρέπει ο μικρός να κατανοεί και τι πρέπει να κάνει για να μην χτυπήσει. Εμένα ο δίσκος μου είναι 2 κιλά. Όταν είναι σε μικρή ηλικία είναι 1 κιλό. Πάντα ήταν αυτό το άθλημα που θέλεις να κάνεις ή πέρασες και από άλλα αθλήματα? Ξεκίνησα με την Ακαδημία του ΓΑΣΥΠΗ. Ασχολήθηκα με πάρα πολλά αγωνίσματα. Δεν μου άρεσε κάποιο συγκεκριμένο αγώνισμα. Μου άρεσε περισσότερο η δυσκολία. Και στη Δευτέρα, τέλος της Δευτέρας Γυμνασίου, από ό,τι θυμάμαι, ξεκίνησα τη δυσκολία. Και ακολούθησα τη δυσκολία. Θεωρείται από τους κοντούς ο κύριος. Ναι. 1,86 πλάσμα. Βλέπαμε ναι, και τους Ολυμπιακούς. Είμαι ο πιο κοντός, με 1,86. Και εξήγησε του κιόλα ότι είναι διαφορετικό η τεχνική. Παίζει πάρα πολύ ρόλο το ύψος. Να φεύγει ο δίσκος που ψηλά. Ναι. Που να κλίση που η κλίση μεγαλώνει όταν φεύγει όσο ο δίσκος. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο ψηλά φεύγει ο δίσκος με αποτέλεσμα να κερδίζει. Ναι, στη μεγάλη απόσταση. Κερδίζει πόντους παρά να ξεκινά από χαμηλά. Ο χρυσός πόσο είναι? 68, είναι 2,04, έριξε 68 μέτρα. 2,04. Καλό. Ο επόμενος και ο ψηλός που μένα είναι 92, που ήταν μέσα στον τελικό, στο 2012. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας ένα μήνυμα έτσι, επειδή ξέρω ότι πήγες σε πολλά σχολεία να μιλήσεις και για το γενικότερο για τον αθλητισμό και για το άθλημα το δικό σου, ένα μήνυμα έτσι προς τα νέα παιδιά τα οποία... Τα οποία δεν μας βλέπουν, αλλά βλέπουν οι γονείς όμως. Γιατί είναι, μπορεί να έχουμε νέα νικά κοινά τάχα. Όχι, νέα παιδιά, μιλάμε για 14-15. Είναι λύκειο τώρα. Να βάλουμε. Γυμνάσιο λύκειο. Μάλιστα. Έτσι. Εντάξει, τα νέα παιδιά, όπως ήμουν και εγώ σε αυτή την ηλικία, πρέπει να το αγαπάνε αυτό που κάνω, να βάζουν στόχους και οι επιτυχίες θα έρθουν. Πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι. Επιμονή, υπομονή. Επιμονή και ο αθλητισμός. Κάνει χαρακτήρα, να το πούμε. Έτσι. Και σε κρατάει από κακά πράγματα. Μακριά από κακά πράγματα. Έτσι. Όλες τις ουσίες και αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε, Απόστολε. Ευχαριστούμε, Απόστολε. Τα χαρά μας πραγματικά. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Προσωπική ευτυχία και τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται. Ευχαριστώ. Θα έρθουν κι άλλα. Εμείς θα τα πούμε πάλι Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας με την Αλεξία μου, α, άδεμα.